Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε για την πόλη είναι να φέρουμε μια νέα φιλοσοφία, μάλλον τη νέα φιλοσοφία πλέον στην κυκλοφοριακή οργάνωση των πόλεων, που συνδυάζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με παράλληλες πολεοδομικές παρεμβάσεις. Τα δεδομένα αλλάζουν, οι συνήθειες των ανθρώπων αλλάζουν. Γίνεται μια προσπάθεια και στη χώρα μας πλέον, όπως και σε όλη την Ευρώπη, να απεξαρτηθεί ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο και να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τις πόλεις μας με μια νέα φιλοσοφία αυτή της βιώσιμης κινητικότητας με ήπιες μορφές ενέργειας, όπως είναι το βάδισμα, το ποδήλατο. Η μόνιμη πεζοδρόμηση πλέον της παραλίας, του παραλιακού μετώπου της Ψανής και η δημιουργία ενός κάθετο άξονα της οδού Τσιάρα, ο οποίος θα ενώνει τους χώρους στάθμισης που προβλέπουμε στο βόρειο μέρος της περιοχής με την παραλία και συγχρόνως τα σχολεία μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, η άλλη από κυκλοφοριακής άποψης, η σοβαρή παρέμβαση είναι η μονοδρόμηση της οδού Μεσολογγίου, η οποία θα αποτελεί συζυγή άξονα μαζί με την οδό Φέρνη, μέσα της οποίας θα γίνονται οι κύριες κινήσεις στο δυτικό τμήμα. Από εκεί, μια άλλη σοβαρή παρέμβαση προς την πλευρά της ασφάλειας, κατά πρώτο λόγο, και εξασφάλισης περισσότερων θέσεων στάθμευσης, ο δεύτερος κύριος λόγος, είναι η μονοδρόμηση όλων των οδών του δυτικού τμήματος. Έτσι απλοποιούνται οι κινήσεις στις διασταυρώσεις, είναι πολύ πιο σαφής η πορεία των οδηγών και αυτό που έχει να ελέγξει σε κάθε διασταύρωση, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι θέσεις στάθμευσης στον δρόμο. Αυτό που επιλέχθηκε ως προς την πεζοδρόμηση της παραλίας και επειδή παρουσιαζόταν το φαινόμενο κατά τη θερινή περίοδο όταν γινόταν η προσωρινή βραχίας αυτή τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πεζοδρόμηση, ήταν μεγάλο μήκος κομμάτια δρόμων, οδών, στην ουσία να λειτουργούν ως αδιέξοδα, διπλής κατεύθυνση, στις περισσότερες περιπτώσεις με στάθμευση και στις δύο πλευρές. Αυτό ανάγκαζε, διότι δεν υπήρχε και άλλη λύση, τους οδηγούς να κινούνται σε όλες τις περιπτώσεις κατά την αποχώρησή τους, κυρίως με την όπιστη, το οποίο πιστεύω όλοι σας θα το έχετε ζήσει, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα ως προς την ασφάλεια των πεζών, αλλά και των ίδιων των οδηγών, διότι θα έπρεπε να έχουν ειδικές ικανότητες στο να μπορέσουν μέσα από όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τα εμπόδια να πορευτεί κανείς με όπιστα για να βγει στον κεντρικό δρόμο του Μεσολογγίου. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε σε μία λύση η οποία εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος σοβαρός πεζόδρομος, μεγάλου μήκους μάλλον πεζόδρομο δημιουργείται, με τη δημιουργία κάποιων loop, δηλαδή διασχίσεων του πεζοδρόμου στενού πλάτους, 3 μέτρων, ώστε να αποφύγουμε αυτές τις κινήσεις με την όπιστη, να μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια πορεία συνεχής και κυκλική. Τώρα, όσον αφορά τη στάθμευση, και με αυτό θα τελειώσω, κάναμε μετρήσεις, απογραφές στάθμευση σε όλη την περιοχή, όπως επίσης κάναμε και με τα μεσονύχτιες νυχτερινές απογραφές, οι οποίες ήταν μετά τις 2.30, 3 με 5 στην ουσία, για να προσδιορίσουμε τις σταθμεύσεις των κατοίκων, διότι στο μεγαλύτερο, στη συντριπτική πλειοψηφία, εκείνες τις ώρες, πέρα κάποιων ανθρώπων που ξενικούν, είναι λίγοι.
σχετικά. Και μάλιστα στην μέρα της εβδομάδας που συνήθως τις κάνουμε Δευτέρα ή Τρίτη, ας πούμε, προσδιορίσαμε ποιες είναι οι ανάγκες των κατοίκων. Παράλληλα, προσδιορίσαμε και ποιες ήταν οι σταθμεύσεις στην παραλία, την οποία και πεζοδρομούμε πλέον σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.